Βρήκα και εγώ τη μέρα, τόσα χρόνια εκπαιδευτικός, βρήκα και εγώ τη μέρα σήμερα να κάνω την άτακτη μαθήτρια και να έρθω εδώ πέρα χωρίς χαρτί, χωρίς να έχω γράψει τίποτα, χωρίς να έχω την εφράδια, το χυμαρόδι λόγο του Ηλία και την στατική αισθαντικότητα του Γιάννη του Ατζακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ. Είναι αλήθεια ότι αισθανόμουν τόση ώρα ένα αίσθημα εφορίας ότι βρεθήκαμε σε έναν άλλο τόπο όλοι μαζί. Δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να το είπατε, αλλά ίσως εγώ να μην το άκουσα. Στα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης είναι και η Παραφιάδα. Ένα λογοτεχνικό περιοδικό ετήσιο, το εξέδιδε, ήταν επιμέλεια του Περικλή του Σφυρίδη, καλά τα λέω, Ηλία. Και ήταν, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια που εκδιδόταν, ετήσιο αφιερωμένο αποκλειστικά στο διήγημα, κυρία Καλλισσόνη, γιατί έχετε δίκιο για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με την ποιήση. Λοιπόν, αμήχανη λιγάκι, χτυποκάρδια στο τρανείο από αυτό το άτακτο που έκανα σήμερα, αλλά μακάρι τα χτυποκάρδια να είναι τέτοιου τύπου και όχι σαν τα χτυποκάρδια που προφανώς βιώνουν, σίγουρα βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα, αυτές τις μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ψηφίδα λοιπόν και εγώ στη λογοτεχνική πολυφωνία αυτής της πόλης, χαίρομαι που είναι πολυφωνική η πόλη μας, ψάχνοντας ακόμα το λογοτεχνικό βηματισμό μου σε αυτή την ηλικία, δοκιμάζοντας διάφορα είδη γραφής, το δοκίμιο, κυρίως με την ποίηση, πάλι και αυτό συνειδητοποίησα. Σήμερα εγώ μια πεζογράφος που ασχολούμαι περισσότερο δοκιμιακά με την ποίηση, διήγημα, θέατρο. Αυτό το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια με απασχόλησε ιδιαίτερα, μια και στην επαγγελματική μου ζωή ασχολούμαι ιδιαίτερα με το μύθο, την τελετουργία και το θέατρο, το αρχαίο και το σεξπυρικό. Οπότε προφανώς επηρεάστηκα ιδιαίτερα από αυτά, ίσως γιατί έψαχνα και εγώ έναν τόπο όπου οι ψυχές συναντιούνται, κλεμμένος ο στίχος και όχι καλά διατυπωμένος από ένα βήμα της Κλάρας Κουτσουμπέλη. Μύθος λοιπόν και τελετουργία και πραγματικά τα τελευταία χρόνια ο μύθος μου έδωσε αυτό που έδινε πάντα, ένα προσωπείο. Ένα προσωπείο με το οποίο μπορούσα να μιλήσω για ζητήματα σύγχρονα, για ζητήματα που εμένουν στην ανθρώπινη ύπαρξη, μόνο που χρησιμοποιεί κανείς αυτό το εκτός τόπου και χρόνου που δίνει ο μύθος. Ζητήματα λοιπόν που απασχολούσαν και για να καταλάβετε τι εννοώ, διαβάζω ένα μικρό κομματάκι από το Υπερκλητεμνίστρας, που εξέδωσα πριν μερικά χρόνια. Είναι η επιθυμία του Ορέστη να απαλλαχθεί από προγονικά χρέη. Απευθύνεται στην Ηλέκτρα, ποιος είχε δίκιο, ποιος άδικο, ποιος έλεγε την αλήθεια, ποιος ψέματα, ποιος αγαπούσε, ποιος ήταν έμαχος, ποιος ο άσπιδος αθώος, υπήρχε τέτοιος. Να είσαι σίγουρη πως δεν ήσουν εσύ. Χαίρομαι που δεν μπορείς πια να με κατηγορήσεις, χαίρομαι που αποφάσισες να σιωπήσεις, τώρα μπορώ και μιλώ, τώρα μ' ακούς, μου δίνεις τον χρόνο, δεν καλύπτεις τη φωνή μου με τις φωνές σου. Συγχαροντολόγα Ηλέκτρα, πανούργα, αγέλαστη, μας έδεσες κατά τα κέφια σου. Είχε ξυπνήσει καλά η δεσπηλή Ηλέκτρα εκείνη την ημέρα. Ήμασταν και όλοι οι υπόλοιποι καλά. Είχε ξυπνήσει κακό και αυτό το πουλάκι μου. Ποιος τολμούσε να σιγοσφυρίσει ένα ρυθμό. Αλλά εγώ γλίτωσα, βγήκα έξω. Ανέπνευσα καθαρό αέρα. Έκταρα το δέρμα μου μέχρι που έφυγε η μυρωδιά της θανατίδας. Ζωή Ηλέκτρα. Έλα κλειτό μου, φεύγουμε. Κλειτό την έβγαλα του μικρή μου κόρη Ηλέκτρα. Όμορφο όνομα, δεν βρίσκεις. Είναι της μάνας. Θα έρχομαι συχνότερα πια εδώ και θα τη φωνάζουμε το όνομά της. Να το ακούς και να ακούς και το γέλιο της. Η μάνα πέθανε και ξαναγεννήθηκε. Δεν μπορείς να τη σκοτώσεις. Φεύγω Ηλέκτρα. Σε αφήνω να ξεδιαλύνεις τα προγονικά αμαρτήματα. Εγώ απαλλάχθηκα. Ο μύθος είναι πάντα η ευκαιρία για να μιλήσει κανείς για ζητήματα τα οποία εμένουν στην ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά ήθελα και κάτι άλλο, επειδή οι κοινωνικές παρεμβάσεις δεν γίνονται μόνο με τη θεματική, αλλά και με τον τρόπο της γραφής. Στα αρχικά μου κείμενα, παίρνοντας έτσι και τη δικαιολογία από το ξένο θέατρο, το λεγόμενο ραψοδιακό θέατρο που επικρατεί σήμερα, η μονόλογη είναι πάρα πολύ μεγάλη.
αυτό που θα αποκαλούσαν οι κριτικοί μονόλογοι τυράντες που ταλαιπωρούν τους ηθοποιούς. Κι όμως το έκανα επίτηδες γιατί ήθελα να δοθεί ο χρόνος εκείνος που είναι απαραίτητο σε έναν άνθρωπο για να μιλήσει. Όχι αυτό το σύντομο, όχι οι συντομογραφίες, όχι το έλα γρήγορα γρήγορα, όχι στην πολυδιάσπαση, ζητούσα από τους ήρωες να αφιερωθούν ο ένας τον άλλο. Και κλείνω με αυτό το που επίσης με ταλαιπώρησε, το Θηβαΐς επί τρία, όταν η μεταφράστρια στα αγγλικά με ρώτησε τι εννοείς με το επί, είναι επίθεση, είναι πολλαπλασιαστικό, της είπα δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Απλώς είχα στο μυαλό μου το θηβαϊκό κύκλο με τα προγονικά ερωτήματα. Ποιος είμαι, ποιος θέλει, όλα αυτά τα ζητήματα. Πόσο αποσχολούσαν άλλες ηρωίδες, όπως του Τροϊκού Πολέμου, την Εκάβη, την Ανδρομάχη. Πόσο αποσχολούν τέτοια ζητήματα τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Όλα αυτά τα ζητήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας, το τραύμα. Πόσο όμως ανατρέπονται όλα αυτά όταν ανατρέπεται η ζωή μας. Έχω ένα λεπτό. Όχι. Το έχω, δεν το έχω. Και επειδή μιλούμε για την πόλη και στα δικά μου κείμενα με πολύ ενωσό τρόπο παίρνει η πόλη, όπου αφού μεταλαιπώρησε το θέμα τι γίνεται με την Εκάβη και την Ανδρομάχη όταν πλέον είναι πρόσφυγες και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα προγονικά αμαρτήματα, βρέθηκα λοιπόν με τις πραγματικά βρέθηκα, όχι πραγματικά, στο λιμάνι όταν υπήρχαν οι πρόσφυγες εκεί και έβαλα με το μυαλό μου, σκεφτόμουν αυτές τις γυναίκες που είναι έγκυες, που κυοφορούν παιδιά. Τι μπορεί να σκέφτονται για τα παιδιά τους και έβαλα μια σκηνή ότι κάποιες είχαν πάρει την απόφαση εκεί που ήταν έγκυες να χτυπήσουν την κοιλιά τους για να μην γεννήσουν τα παιδιά τους μέσα στη δυστυχία, ενώ άλλες προσπαθούσαν να τις συγκρατήσουν. Απ' έξω, κάποιες καλοντημένες κυρίες της εδώ κοινωνίας έδωσαν μαχαίρια σε αυτές τις γυναίκες λέγοντας «Τελειώνετε με τα δυστυχισμένα σας». Άλλα περίμεναν, άλλα έγιναν. Θριελίδα η φράση του σηκώθηκε και έγινε χρυσαλιφούρφουρο στον ουρανό. Οι γυναίκες πίσω από τα σειρματοπλέγματα σταμάτησαν το φωτεινικό, κράτησαν στα χέρια τα μαχαίρια που τις έδιναν οι καλοζωισμένες, οι ασφαλείς, οι καθαρές, γονάτισαν και τα έδειξαν με δύναμη στο χώμα. Το βλέμμα τους, σκοτεινό, διαπέρασε τα σύρματα. Κυρίες και κύριοι, υπήρξα μάρτυρας ενός παρολίγων εγκλήματος. Θα μου επιτρέψετε να αποσυρθώ, πείνασα. Αυτό ήταν μια έτσι.